Εσείς είναι οι φούλες που με βλέπετε. Θέλετε να είστε ξεχωριστές και πρέπει. Νηφικά χτενίσματα από κομμωτήριο Τσατσάρα. Αμέσως τώρα η ομάδα του κομμωτηρίου είναι εδώ κοντά μου. Συνήθως έχουμε συνηθίσει το Γιάννη δίπλα μας, αλλά ναι, δεν είναι ο Γιάννης μόνος του. Κοντά του έχει την Άνση, κοντά του έχει και την Πόπη. Τρεις δημιουργοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας παρουσιάσουν τα καλύτερα. Μας έχουν φέρει τα καλύτερα, μας έχουν φέρει τις νεράιδες τους. Όταν σας είδα, κορίτσια, είπα: ήρθαν οι νεράιδες στα Beauty News. Καλώς ήρθατε! Καλώς σας βρήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μορφύνατε το πλατό μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω σήμερα εδώ κοντά μου. Από τα λίγα λεπτά που βλέπω τα χτενίσματά σας, είναι μοναδικά. Όμως θα ήθελα, Νάνση, να μου πεις εσύ πώς ξεκινάει η διαδικασία πριν τη δημιουργία ενός νηφικού χτενίσματος. Η διαδικασία λοιπόν σε ένα νηφικό χτένισμα είναι, αφού έρθει η πελάτησα στο χώρο μας, πρέπει πρώτα να την ακούσουμε. Να ακούσουμε πώς είναι το νηφικό της. Αν είναι ρομαντικό, αν είναι κοντό, αν είναι μακρύ, τι ακριβώς έχει σκεφτεί και τι έχει φτιάξει. Από εκεί και έπειτα προσπαθούμε εμείς να δούμε το πρόσωπό της, τις αναλογίες του σώματός της και έπειτα ξεκινάμε να κάνουμε τα δοκιμαστικά μας. Αφού ξεκινάμε το πρώτο στάδιο του χτενίσματος, μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε κάποια πράγματα από αυτό. Μας αρέσει κάτι, το κρατάμε. Προχωράμε στο επόμενο. Μέχρι να καταλήξουμε, μπορούμε να έχουμε βάλει από το κάθε χτένισμα και κάποια πράγματα. Κάποια πινελιά. Και κάποια πινελιά που αρέσει και ταιριάζει στο χαρακτήρα και στο πρόσωπο της πελάτησας και φυσικά με τον νηφικό της. Και όλο με όλο το πακέτο αυτό που έχει εκείνη επιλέξει. Νάνση, τόση ώρα που σε ακούω, μου δημιουργείται εικόνα ότι τελικά δημιουργείς πάνω της. Σαφώς. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της. Σαφώς. Και ένα χτένισμα που δεν υπάρχει και δεν το έχεις ξαναδεί. Μοναδικό. Γιατί αφού παίρνεις πινελιές από το κάθε ένα, φτιάχνεις και κάτι καινούριο. Μα μπράβο κάθε, σου. Μα κάθε νύφη θεωρώ ότι θέλει να έχει κάτι μοναδικό επάνω της. Είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής της, η πιο όμορφη. Οπότε πρέπει και οφείλουμε να την κάνουμε να αισθανθεί όμορφα στο χώρο μας και να εμπιστευτεί εμάς. Έτσι. Και να παρουσιάσει μέσω εσάς και κάτι καινούριο. Σαφώς. Εσύ θα μου πεις, Πόπη μου, αν υπάρχει μόδα στα νηφικά χτενίσματα και αυτό τον καιρό, τι τάσεις κυριαρχούν? Τώρα είναι η τάση του πιο ρετρό χτενίσματα και τα δεκαετία του 60. Ναι. Αλλά πάντα έχει να κάνει, όπως είπε και η Νάνση, παίρνουμε κάποια στοιχεία και τα προσαρμόζουμε στην πελάτησα, γιατί έχει να κάνει τι νηφικό θα φορέσει κάθε κοπέλα, το στυλ της, το ύφος της, με το μακιγιάζ. Δεν μπορούμε ένα, επειδή είναι μόδα δεκαετίας του 60, χωρίς να ταιριάζει. Όλες τις νύφες προσαρμόζονται με τη δεκαετία του 60. Όχι, παίρνουμε κάποια έτσι στοιχεία. Τώρα αυτή τη σεζόν επικρατεί η όγκη και το ρετρό, κάποια στοιχεία ρετρό. Αν δείτε από τα περιοδικά, και όχι μόνο τα νηφικά, μόδας. Πολύ ωραία. Και ανάλογα το προσαρμόζετε πάνω στην κάθε μία για βεβαίως να τις πηγαίνει κιόλας και για να τις ταιριάζει. Φυσικά. Νάνση μου, να δώσουμε μικρές συμβουλές στις νηφούλες λίγο πριν τα σκαλιά της εκκλησίας για ένα καλύτερο αποτέλεσμα στα μαλλιά τους. Φυσικά και πρέπει. Όταν θα έρθει στο χώρο μας η νηφούλα για να φτιάξει τα μαλάκια της, δεν είναι μόνο το χτένισμα. Για να φανεί όμορφο το χτένισμα, πρέπει τουλάχιστον ένα μήνα πριν, λέω πολύ λίγο χρονικό διάστημα, είναι περισσότερο, αλλά και ο ένας μήνας καλό θα είναι να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα καλό σαμπουάν, κάποιες μάσκες, θα μπορέσει να βάλει κάποια λαδάκια που έτσι θα κλείσουν τα λέπια της τρίχας και θα φανεί το μαλάκι μας πιο λαμπερό, πιο φωτεινό και φυσικά όλο αυτό το δένουμε και με ένα πολύ ωραίο χρώμα. Αφού κάνουμε το δοκιμαστικό και επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε, τότε μπορούμε να επιλέξουμε και τι χρώμα θέλουμε να κάνουμε για να φαίνεται το αποτέλεσμά μας ακόμα πιο όμορφο. Πόπη μου, θα ήθελα μία μικρή περιγραφή σε αυτά τα πολύ όμορφα χτενίσματα που βλέπω εγώ αμέσως τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο σινιόν μαλλί πιασμένο, πολύ εντυπωσιακό, όταν το νηφικό έχει λαιμό ή όταν έχει μια ωραία πλάτη σαν τη Μαρίνα που θέλουμε να φανεί. Πάρα πολύ ωραίο σινιόν και έχει αυτό το έχει φτιάξει η Νάνση που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε βάλει και τα αξεσουάρ. Βάζουμε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί στα μαλλιά. Αρκεί να πηγαίνει με το στυλ, το ύφος της νύφης, το νηφικό, όλα μαζί να είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα. Συνήθως λοιπόν το σινιόν το προτείνεται με ανοιχτή πλάτη, με ένα ώμο, με μπούστο. Εμάς στόχος μας είναι να βγάλουμε τη θηλυκότητα που έχει κάθε κοπέλα και να νιώθει άνετα, να βγει όλη η θηλυκότητά της, να νιώσει άνετα
Πολύ ωραίο σχέδιο πίσω. Προσπαθώ να δω, Νάνση μου, τι έχεις κάνει πίσω, πώς το έχεις πιάσει. Και να τονίσουμε το στυλ. Και από αυτή τη μεριά, αν μπορέσει να γυρίσει. Από την άλλη, ναι, γυρνάει η Μαρίνα. Το αξεσουάρ που έχουμε βάλει. Είναι ένα γιακαδάκι. Είναι ένα γιακαδάκι. Δεν έχει να κάνει με τα μαλλιά, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε διάφορα πράγματα που μας εμπνέουν και μας αρέσουν. Ωραία, Μαρίνα μου, να γυρίσεις, να σε δούμε. Ένα γιακαδάκι, λοιπόν. Mm-hmm. Μάλιστα, αυτό σημαίνει φαντασία. Φαντασία και στα μαλλιά μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο της Μαρίνας το χτένισμα. Συγχαρητήρια, Νάνση. Στην Ευαγγελία μας. Εδώ, Ευαγγελία, έχουμε ένα χαλαρό πιάσιμο με στοιχεία ρετρό που σε λίγο θα το αλλάξουμε και θα το κάνουμε δεκαετίας του 60, αυτό που σας είπα. Πολύ ωραίο. Είναι ένα χαλαρό ρομαντικό, πιάσιμο. Πάρα πολύ ρομαντικό. Κότσος. Και πολλές νύφες μας ρωτάνε και θέλουν να κάνουν κάτι πιο ρομαντικό. Και έχει την επιλογή να τα βγάλει και όλα μετά στο τραπέζι και να είναι τελείως ανάλαφρα. Γιατί πολλές κοπέλες θέλουν στην εκκλησία να είναι πιασμένα τα μαλλιά τους και μετά με μία κίνηση να είναι τελείως διαφορετικές και πιο ανάλαφρα. Και να περάσουμε και στο τρίτο μας χτένισμα, στη Μαρία. Νάνση, τι ακριβώς έχετε κάνει? Στη Μαρία έχουμε κάνει ένα κυματιστό μαλλί που μας το ζητάνε πάρα πολύ οι νυφούλες μας. Και μετά θα κάνουμε κάποια αλλαγή σε αυτό, για να δείξουμε τρόπους που μπορούν να το αλλάξουν στο κέντρο μετά. Το μετά θα έλεγα να γίνει τώρα. Τι αλλαγές λοιπόν μπορούμε να κάνουμε στα μαλλιά των κοριτσιών αμέσως τώρα live? Πάρα ναι. Πολύ γρήγορες. Για πείτε μου, θα μου περιγράφετε όμως κιόλας, για να ξέρουμε πού ξεκινάς. Εγώ ξεκινάω, θα αλλάξω από ένα ρετρό χτένισμα που είχαμε χαλαρό, ρομαντικό, να πάει ένα δεκαετίας του 60, αυτό που σας έλεγα πριν. Και εγώ θα πιάσω τη Μαρία στο μαλλί να το κάνω καρέ, ένα μακρύ μαλάκι με πολύ γρήγορες κινήσεις. Πώς μπορεί να γίνει καρέ? Το κάνουμε. Μάλιστα, καρέ. Για να δούμε live εδώ στο Beauty News πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε δύο νυφικά χτενίσματα σε άλλα δύο νυφικά χτενίσματα. Εύκολα, απλά, εξίσου εντυπωσιακά. Αξιοσημείωτο είναι να πούμε, φίλες και φίλοι μου, σε αυτό το σημείο τα φόρεμα των κοριτσιών είναι τραπεζομάντιλα. Για να δείτε δηλαδή πόσο φαντασία μπορεί να έχει κάποιος. Πήραν λοιπόν τα τραπεζομάντιλα ο Γιάννης και η ομάδα του και τα έκαναν φορέματα. Φορέματα πλεκτά. Που είναι πολύ της μόδας και πολύ ακριβά, Μαρίνα, συμφωνείς? Μάλιστα, ήδη έχουν διαμορφωθεί τα χτενίσματά μας. Η Πόπη βάζει και την τελευταία της πενελιά που κάνει και τη διαφορά από όπου με αυτή την κορδέλα. Ναι, δίνουμε το ύφος αυτό που θέλουμε δεκαετίας του 60. Μάλιστα, σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα μεταμορφώσατε τα χτενίσματά σας πάλι σε νυφικά χτενίσματα. Αυτό λοιπόν φαίνεται η δημιουργία, το ταλέντο που μπορεί να έχει μια ομάδα, κομμωτήριο Τσατσάρα, στην πόλη μας. Βρίσκεται στο Κομμένο Μπεντένι, είναι η οδός μας Ισμήνης 367 και το τηλέφωνο μας είναι 370-814. Μάλιστα, έτοιμα τα κορίτσια, βλέπουμε και την Ευαγγελία με δεκαετίας 60 χτένισμα. Μπράβο κορίτσια, αυτό φαίνεται πόσο δημιουργικές και πόσο ταλαντούχες είστε, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά μεταμορφώσατε τα χτενίσματα. Η Μαρία μας γυρίζει για να δείτε το καταπληκτικό αυτό καρέ που με έχει εντυπωσιάσει στην κυριολεξία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Μαρία, το μαλάκι σου. Και η Ευαγγελία θα ήθελα να γυρίσει, να δουν και οι φίλοι τηλεθεατές τι έκανε η Πόπη. Δεν πάρα είναι στημένα μαλλιά, είναι τελείως ανάλαφρα. Ναι. Και να βγάλουμε τη θηλυκότητα, κάτι νεανικό φρέσκο, και φρέσκο. Ρομαντικό. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Πλέον τελείωσε το στημένο. Νέα τάση είναι το ανάλαφρο. Και αυτό που θα μας κάνει να νιώθουμε άνετα για να χορέψουμε, για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας και όλα αυτά που γίνονται στις δεξιώσεις μας. Και αυτό πάλι μπορεί να το κατεβάσει μετά από την εκκλησία, να είναι ένα μοιραίο μαλλί που το ζητάνε. Έτσι. Πολύ. Μία ερώτηση σε εκείνες που έχουν μαλλιά κοντά. Τι θα μπορούσαν να κάνουν? Γιατί λίγο πολύ λέμε έχουμε κοντομαλλί, δεν έχουμε δυνατότητες, δεν έχουμε επιλογές. Ισχύει αυτός ο μύθος? Όχι, αυτός είναι ένας μύθος. Μπορούμε ή να κρατήσουμε το κοντό μαλάκι που έχει πολύ στυλ και ανάλογα με τον νυφικό που θα βάλει κάθε κοπέλα, με κάποιο ωραίο αξεσουάρ να τονίσουμε όλο το στυλ, ή μπορούμε να προσθέσουμε κάποια μαλλιά ή τρέσες ή εξτέ, ανάλογα τι μας επιτρέπει το μάκρος του μαλλιού. Μπορούμε πάρα πολλά να κάνουμε. Για να τονίσουμε το νυφικό, το μακιγιάζ, γενικά όλο την κοπέλα να βγει κάτι ξεχωριστό και μοναδικό. Έτσι. Και για το κλείσιμο, Νάνση, θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια. Τι μπορεί να κάνει το κομμωτήριο Τσατσάρα σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν και γιατί να επιλέξουν εσάς? Να μας επιλέξουν γιατί προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Ακούμε την πελάτησα που έρχεται και το τι θέλει. Μπορούμε να της δώσουμε τις συμβουλές μας. Μπορούμε να της προτείνουμε πολλά πράγματα και ελπίζουμε ότι θα μας εμπιστευτεί. Έτσι.
Να είστε καλά, να συνεχίζετε έτσι με μεγάλη επιτυχία, με τόση δημιουργικότητα και φαντασία. Και αυτή τη φορά θα δώσουμε εμείς χαιρετισμό στο Γιάννη. Ναι, και θέλω να πω και κάτι. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο το Βρέντζο που μας έφτιαξε το μακιγιάζ στα κορίτσια. Έτσι. Και τον κόσμο μας που μας υποστηρίζει 8 χρόνια τώρα. Να είστε καλά, κορίτσια. Πολύ. Να ευχαριστώ και τα κορίτσια μας, τη Μαρίνα, την Ευαγγελία και τη Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.